Καλημέρα φιλαράκια, σήμερα θα κάνουμε το pullover. Θα περάσουμε πάνω από το μονόζυγο και θα μας βοηθήσει ο Γιάννης. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Χωσά Park, πρωί 7 η ώρα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν διατάσεις στην αρχή, λίγο να ζηταθούμε. Μετά ξεκινάμε σιγά σιγά να μαθαίνουμε το pullover. Πάμε πρώτα βήμα. Πρώτη φάση είναι να μπορούμε να κάνουμε μία άληξη. Άμα είναι δύσκολο να ανέβετε πάνω με δύναμη, το κάνετε με φόρα από κάτω. Δηλαδή με τα πόδια σπρώχνετε και ανέβετε γρήγορα πάνω. Το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, απλά να προσπαθήσουμε πάνω λίγο να κρατηθούμε. Πάμε τώρα στην επόμενη άσκηση που είναι να μας φύγει λίγο ο φόβος στο γύρισμα στο pullover. Πάμε σε χαμηλό μονόζυγο. Μονόζυγο στο στήθος, είμαστε κοντά στο μονόζυγο. Σηκώνουμε τα πόδια, να είναι συνέχεια κοντά στο μονόζυγο, να μην είναι πολύ μακριά από το μονόζυγο. Και τα φέρνουμε εδώ. Αν δεν δυσκολεύεστε να το κάνετε αυτό πέρα με τα δύο πόδια μαζί, μπορείτε να κάνετε με το ένα πόδι και το άλλο πόδι θα είναι κάτω στο πάτωμα, το οποίο θα δώσει λίγη όθηση παραπάνω. Για ποιο λόγο τώρα μας δυσκολεύει εδώ πέρα η άσκηση είναι επειδή τα χέρια ανοίγουν εδώ πέρα πολύ και τα πόδια είναι πολύ μπροστά όταν πάμε να γυρίσουμε. Γι' αυτό το λόγο πάντα πρέπει να τα χέρια να είναι συγμένα εδώ πέρα και όταν γυρίζετε τα πόδια να είναι μαζεμένα κοντά στο μονόζυγο. Λοιπόν, όπως είχα δείξει και στο παλιό βίντεο, τώρα θα σας ξαναδείξω τι ακριβώς χρειάζεται για να μπορείτε να κάνετε τις προασκήσεις, τις πρώτες ασκήσεις, για να μπορείτε να δυναμώσετε τα σημεία που χρειάζεται για να μπορείτε μετά να κάνετε το γύρισμα. Και από εκεί και πέρα προπονείτε μετά πάλι σε χαμηλό μονόζυγο την ίδια άσκηση. Η πρώτη άσκηση είναι να κάνουμε pull-up, δηλαδή μια έλξη, και να κρατήσουμε το βάρος μας επάνω. Θα βρείτε ένα μονόζυγο το οποίο θα είναι ίσα με το καρπό σας. Θα σας διευκολύνει αυτό το πράγμα για να μπορείτε να ανέβετε πιο εύκολα πάνω. Κρατάμε. Ωραία. Όπως βλέπετε, ο Γιάννης δεν μπορεί να φτάσει μέχρι πολύ ψηλά. Οπότε αυτό το δυσκολεύει μετά στην άσκηση που κάνουμε πριν. Αυτή τώρα είναι η πρώτη άσκηση που πρέπει να κάνουμε. Αυτό το κάνουμε για τον εξής λόγο. Φανταστείτε πως όταν είστε πάνω στο μονόζυγο και κρατιέστε, είναι σαν να κάνετε αυτό το πράγμα εδώ πέρα έτσι. Οπότε δεν φεύγετε μακριά από το μονόζυγο και οπότε είστε πολύ κοντά στο μονόζυγο για να μπορείτε να γυρίσετε τα πόδια. Αλλά για να γυρίσετε τα πόδια θα κάνουμε λίγο ευλογησία. Μπορείτε να κάνετε είτε τις διατάσεις που κάναμε πριν λίγο, δηλαδή να την δώσουμε λίγο εδώ πέρα, είτε λίγο αυτό εδώ πέρα, λίγο να ξεσκεφτούν τα πόδια λίγο, ή αλλιώς πάμε στο δίζυγο. Κάνουμε αυτή την άσκηση. Σηκώνουμε και τα δύο πόδια ταυτόχρονα, το οποίο θα μας βοηθήσει στο να σηκώσουμε ταυτόχρονα τα πόδια μας και στο μονόζυγο. Άμα σηκώσει τα πόδια ταυτόχρονα, είναι το βάρος σε ένα σημείο. Άμα μπερδεύεστε και το ένα πόδι φεύγει μακρύτερα από το άλλο, θα σας δυσκολεύει, το βάρος φεύγει πολύ μακριά. Οπότε στην ουσία θέλετε παραπάνω δύναμη για να γυρίσετε τα πόδια από πάνω από το μονόζυγο. Αυτά. Πάμε τώρα να κάνουμε τις προασκήσεις με τον Γιάννη. Πήγαμε, πρώτη άσκηση είμαστε στο μονόζυγο. Μπορείτε να πάτε και σε χαμηλό μονόζυγο, το οποίο θα είναι τόσο προσβάσιμο ώστε να μπορείτε να πάρετε και φόρα από κάτω για να ανέβετε προς τα πάνω. Η ουσία είναι απλά να κρατηθείτε όσο πάνω μπορείτε και να κρατηθείτε αρκετή ώρα. Πάμε. Εδώ τώρα είμαστε σε χαμηλό στάδιο, θέλουμε λίγο πιο ψηλά. Αλλά και αυτό είναι μια χαρά. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Και το ακριβώς θυμόμαστε επόμενο είναι να κάνουμε την άσκηση εδώ πέρα στο δίζυγο. Κούρασα λίγο εδώ πέρα το Γιάννη. Αύριο πρέπει να κεράσω παγωπότη. Του χρόνου θα καταφέρω. Αυτά λοιπόν, πιστεύω να σας βοηθήσει αρκετά. Σημασία έχει να δυναμώσετε τα χέρια και να μην φοβάστε πάνω στο μονόζυγο. Λοιπόν, και ένα τελευταίο, μια άσκηση που θα φύγει λίγο φόβος από πάνω σας είναι να ανέβετε πάνω και να γυρίσετε πάνω στο μονόζυγο. Με τη βοήθεια κάποιου φίλου σας για να είναι στην αρχή λίγο πιο ασφαλές και όταν νιώθετε ασφαλές, μετά μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας. Ανεβαίνουμε πάνω, αφήνουμε το βάρος να γυρίσει μπροστά. Αυτό είναι το πρώτο. Νιώθεις ασφαλής? Πάμε τώρα μόνος, για να δούμε λίγο. Ωραία. Αυτά. Τώρα είμαστε και ασφαλείς και τελειώσαμε το βίντεο εδώ πέρα. Τα λέμε την επόμενη φορά. Πατήστε like, γράψτε σχόλιο, εγγραφείτε στο κανάλι. Τα λέμε την επόμενη φορά. Bye. Οπ, φιλαράκια, κάτι που έχω να σας πω τώρα που δεν το ξέρει κανένας. Κοιτάξτε τώρα πόση διαφορά έχει. Κοιτάξτε το κενό που έχει από κάτω.